Γεια σας. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το αεροδρόμιο στη Σιγκαπούρη. Μέσα υπάρχουν όλοι αυτοί οι ωραίοι κήποι, τρεχούμενα νερά, κάτι σαν συντριβανάκια, χρυσόψαρα. Θα τα δούμε σε λίγο. Φυσικά υπάρχουν πολλά καταστήματα. Είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο. Εκτός αν είναι το Άμστερνταμ, το οποίο έχω πάει και εκεί. Εδώ βέβαια βλέπουμε λίγο περίεργες εικόνες, όπως αστυνομικούς με όπλα. Εδώ που έχουμε φτάσει βέβαια, εδώ είναι επικίνδυνα για δρομοκρατικές επιθέσεις, η οργάνωση δρομοκρατικών επιθέσεων. Ένας κύριος μας δοκιμάται στα παγκάκια, αν και το αεροδρόμιο είναι αυτά λίγα αεροδρόμια που έχει και κάτι σαν καθίστρες, κρεβάτια και πηγαίνονται και κρεβάτια για να κοιμάται ο κόσμος που περιμένει. Εδώ βλέπουμε το δεύτερο τύπο. Ακόμα και στο βάθος περνάνε Έλληνες. Εδώ φυσικά είναι ο πίνακας των αναχωρήσεων, που να βρεις τη πτήση σου, σε ποια πύλη, τι ώρα φεύγει, τι ώρα είναι τελικά. Εδώ βλέπουμε τη σκούτ, έχει τη μερίδα του Λέοντος. Βλέπουμε τα χρωματάκια, τα κίτρινα, τα οποία είναι και το χρώμα του μίσους, που μας είπε ένα πολύ καλό παιδί. Να είχαμε να λέμε. Βλέπουμε καταστήματα. Εδώ μάλλον είναι κλειστό το μαγαζί, είναι καφενείο, είναι αργά το βράδυ και δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Εντάξει, το αεροδρόμιο είναι 24 ώρες και 24 ώρες. Λοιπόν, από εδώ το συγκεκριμένο μαγαζί μάλλον πουλάει καλλιντικά και κάτι που ενδιαφέρει περισσότερο τις γυναίκες. Συνεχίζουμε να κάνουμε zoom με το πολύ ωραίο μας τηλέφωνο, το P30 Pro της Huawei. Κυριαρχούν οι Ασιάτες φυσικά. Είναι ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Ασίας. Λοιπόν, βλέπουμε ότι κάτω είναι στρωμένο με πολύ ωραία χαλιά. Εδώ έρθει μια ματιά στις τιμές φαγητών. Ξαναγυρίζουμε φυσικά την κοινοπόλο θέληξης. Προχωράμε να δούμε. Εδώ βλέπουμε τα γλυμνούλες και τα ψαράκια. Όχι ψαράκια, τα παίρνει τουλάχιστον ένα κιλό το ένα, τα ψάρια. Ένα άλλο που δεν κατάλαβα πολύ καλά είναι ότι υπάρχουν και πολλά κέρματα μέσα στο γλυμνούλες. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί τα πετάνε. Βλέπουμε τους ωραίους κήπους. Βλέπουμε το σήμα του και το όνομα του αεροδρομίου. Ανθρώπους οι οποίοι περπατάνε, βλέπουν, είναι μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, σε ελάχιστα αεροδρόμια βλέπεις τέτοιους ωραίους τύπους. Είπαμε, στη χειρότερη περίπτωση είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο, δεν ξέρω, το ανταγωνίζεται το Άμστερνταμ, και στο Άμστερνταμ έχω περάσει δύο φορές ως τώρα, στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, από εδώ βλέπουμε τα καταστήματα. Εδώ έχουμε νεράκι με ένα δολάριο. Είναι ακριβούτσικο. Τώρα δεν ξέρω τι δολάριο είναι, μάλλον είναι Αμερική, δεν είναι το δολάριο της Σιγκαπούρης. Εδώ έχουμε στο βάθος κάποιους Ινδονήσιους. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε κάποιες πένες. Είναι τα ανάκρι 560 δολάρια. Αλλά εντάξει.
και πάλι με το Zoom που έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε το τηλέφωνο. Τα είδαμε. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Θα το ανεβάσουμε σε λίγο.